Ο χαρακτήρας των προτινόμενων διατάξεων, όπως φαίνεται στα άρθρα 1 και 2 αναφορικά με το σκοπό και το αντικείμενο του σχεδίου νόμου, κατά την άποψή μας κινείται στο ίδιο πνεύμα των μέχρι σήμερα κυβερνητικών παρεμβάσεων, που όχι μόνο δεν επιλύουν προβλήματα, ενισχύουν τα υπάρχοντα και δημιουργούν νέα σε βάρος των συναλλασσόμενων και των εργαζομένων στις σχετικές υπηρεσίες υποθηκοφυλακίων και κτηματολογικών γραφείων. Για να δούμε κάποιες από τις διατάξεις του σχεδίου νόμου. Στο άρθρο 3, σχετικά με την υπαγωγή κτηματογραφημένων περιοχών στην αρμοδιότητα υποθηκοφυλακίου, κτηματολογικού γραφείου ή υποκαταστήματος, είναι φανερό ότι προωθείται το κλείσιμο των υποθηκοφυλακίων. Η πρακτική αυτή και σε άλλους φορείς και οργανισμούς, στα νοσοκομεία, στις σχολικές μονάδες, έχει δείξει ότι είναι επιζήμια. Το παράδειγμα από τα υδροκέφαλα κτηματολογικά γραφεία της Αττικής, στα οποία έχουν υπακτεί τα κατατόπους υποθηκοφυλακία, είναι άκρως αποκαλυπτικό. Δικηγόροι και συναλλασσόμενοι αναγκάζονται να πηγαίνουν έρχονται, για παράδειγμα από το υποθηκοφυλακείο της Κερατέας στο κτηματολογικό γραφείο του Κοροπίου που εξυπηρετεί και Τούμπαλι. Τι θα γίνει από εδώ και στο εξής, για παράδειγμα στα νησιά, στην Κρήτη για παράδειγμα? Εμείς διαφωνούμε με το κλείσιμο και τις συγχωνεύσεις υπηρεσιών. Στο άρθρο 4, αναφορικά με τη διόρθωση πρόδειλων σφαλμάτων των κτηματολογικών εγγραφών, κάνει βελτιώσεις και κωδικοποίηση των περιπτώσεων που συνιστούν πρόδειλα σφάλματα. Ίσως λέω, να θέλει να λύσει το ζήτημα της μη αποδοχής διόρθωσης με αίτηση προδήλου από πολλούς προϊστάμενους κτηματολογικών γραφείων. Δηλαδή, να μην εναπόκειται στην κρίση του καθενός. Παρ' όλα αυτά, όμως, το πρόβλημα παραμένει. Επίσης, για τους προϊσταμένους, θα υπάρχουν κτηματολογικά γραφεία που δεν θα έχουν προϊστάμενο. Άρα υπάρχει θέμα με τους προϊσταμένους. Υπάρχουν κτηματολογικά γραφεία που δεν έχουν προϊσταμένους και παρετούνται. Μάλλον διότι παρετούνται. Στο άρθρο 5, σχετικά με την παράταση προθεσμίας διόρθωσης αρχικών εγγραφών, δίνεται ακόμη μία παράταση για τη διόρθωση των αρχικών εγγραφών έως 30/11/2024. Ωστόσο, το πρόβλημα είναι υπαρκτό και μεγάλο, ιδιαίτερα στην επαρχία. Κατά βάση έγιναν λάθη των αναδόχων στη χάραξη των ιδιοκτησιών. Πολλοί ιδιοκτήτες δεν δήλωσαν εμπρόθεσμα, ιδιαίτερα στην επαρχία που δεν είχαν τίτλους, και πρέπει να προβούν σε διάφορα έξοδα, συμβολογραφικά, μηχανικού, δικηγόρου, για να δηλώσουν τα ακίνητά τους. Υπάρχει επίσης το μεγάλο θέμα 35 περιοχών που είχε λήξει η προθεσμία διόρθωσης. Σωστά ρυθμίζεται αν αυτό είναι εταιρικά ο στόχος. Βέβαια, δεν ξέρω εάν τους καλύπτει η ρύθμιση με την ένδειξη αγνώστου ιδιοκτήτη. Εάν, για παράδειγμα, έχουν περάσει ιδιοκτήτες στο ελληνικό δημόσιο ή εάν το ελληνικό δημόσιο έχει ασκήσει αγωγή που έχει καταχωρηθεί στο κτηματολογικό φύλλο, σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται? Μπορούν να ζητήσουν διόρθωση, ναι ή όχι? Μια γενική παρατήρηση και για τα δύο αυτά άρθρα, το 4 και το 5, για τα πρόδειλα σφάλματα και την εκ νέου παράταση της καταληκτικής προθεσμίας για τη διόρθωση των πρώτων εγγραφών. Για άλλη μια φορά ομολογούνται τα τεράστια προβλήματα από τη διαδικασία της κτηματογράφησης που ανέλαβαν οι ανάδοχοι με τις παχυλές αμοιβές των σχετικών έργων. Η κτηματογράφηση και το κόστος της έπεσε στις πλάτες των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων που προσπαθούν να κατοχυρώσουν την ιδιοκτησία τους, τη μικρή ιδιοκτησία τους. Οι διατάξεις αυτές είναι μπαλώματα, δεν δίνουν οριστική λύση. Οι μικροί ιδιοκτήτες εξακολουθούν να ταλαιπωρούνται όταν οι μεγάλοι τρίτοι φορείς και διάφοροι επενδυτές εξυπηρετούνται γρήγορα και αποτελεσματικά, όπως για παράδειγμα με την πρόβλεψη του άρθρου 7, μια καινούργια διάταξη για τις απαλωτριωμένες εκτάσεις, με το οποίο οποιοδήποτε τρίτος φορέας, δηλαδή οποιαδήποτε ιδιωτική εταιρεία, θα είναι αποκλειστικά αρμόδιος για τη διαδικασία διόρθωσης των κτηματολογικών εγγραφών που έχουν απαλωτριωθεί. Άρθρο 8. Επίσης καινούργια διάταξη για την υποχρεωτική χρήση της πλατφόρμας νομικού ελέγχου εγγραπτέων πράξεων, με την οποία ανοίγει ο δρόμος για την ιδιωτικοποίηση και εργολαβιοποίηση των υπηρεσιών για τον νομικό έλεγχο των συμβολογραφικών και άλλων πράξεων και αιτήσεων, μέσω και των προωθούμενων προγραμματικών συμβάσεων με δικηγορικούς συλλόγους για την ανάθεση του ελέγχου σε πιστοποιημένους δικηγόρους. Για το άρθρο 9, αναφορικά με τη διεκπαιρέωση εκκρεμωτήτων των υποθηκοφυλακίων κατά την παράδοση και παραλαβή αρχείων. Ομοίως και αυτό το άρθρο
όπως και με το άρθρο 3 για τις εκκρεμότητες των υποθυκοφυλακίων που κλείνουν, επιβεβαιώνονται οι προβληματισμοί μας. Ανεξάρτητα από το πόσοι φορείς εμπλέκονται, τα τέλη καταχώρησης πρέπει να επιστρέφονται άμεσα στο συμβαλόμενο κάθε είδους οφειλόμενων τελών που έχουν πληρώσει χωρίς την ολοκλήρωση της αίτησής τους, στην περίπτωση που η πράξη του απορρίπτεται ή να συμψηφίζονται με τη μεταγενέστερη καταχώρηση που θα κάνει. Στο σύνολό τους, τα άρθρα 11 αναφορικά με την ανάθεση καθηκών των νομικού ελέγχου και καταχώρηση εγγρατείων πράξεων στο προϊστάμενο άλλου κτηματολογικού γραφείου, άρθρο 18 για την πλήρωση των θέσεων προσωπικού των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων, άρθρο 19 πλήρωση θέσεων προϊσταμένων κτηματολογικών γραφείων και 21 άρθρο για το κίνητρο επίτευξης στόχων, κατά την άποψή μας είναι εξίσου αποκαλυπτικά ως προς τις προθέσεις της κυβέρνησης. Αντί για προσλήψεις προσωπικού, προχωράτε στη διαιώνιση του ίδιου καθεστώτος για την πλήρωση των κενών θέσεων και για τους εργαζόμενους με σχέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Επιπλέον, φέρνετε τη διάχυση των αναγκαίων υπηρεσιών για τον έλεγχο των νομικών πράξεων σε όλα τα κτηματολογικά γραφεία, ανεξάρτητα από χωρική αρμοδιότητα και μπόνους, δηλαδή εντατικοποίηση και χάος. Μια πράξη που πρέπει να καταχωρηθεί στο Ηράκλειο, για παράδειγμα, θα ελέγχεται είτε στην Καβάλα είτε στην Άρτα. Η όποια διαζώση συνεννόηση για αναγκαίες διορθώσεις στις προκαταχώρηση πράξης, όπως πάγια συνέβαινε μέχρι τώρα, αποκλείεται διαπαντός. Η επιτάχυνση για την οποία μιλάει η κυβέρνηση δεν αφορά επομένως την πλειοψηφία των συναλλασσόμενων, αλλά λίγους και εκλεκτούς μεγαλοϊδιοκτήτες και επενδυτές. Σε σχέση με το άρθρο 17 για την εσωτερική διάρθρωση παραρτημάτων, για το οποίο υποβάλαμε και ερώτημα στους συλλόγους εργαζομένων κτηματολογίου. Ο καθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης υφιστάμενων ή συνιστόμενων παραρτημάτων, κατά την άποψή μας, μπορεί και να οδηγήσει σε εκβιασμούς προς εργαζόμενους, σε διάλυση παραρτημάτων, εκβιασμούς όπως για παράδειγμα η αναγκαστική μεταφορά από μία πόλη σε άλλη, δηλαδή από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, ή μετάθεση σε υποθυκοφυλακία. Όλα αυτά σε βάρος των εργαζομένων και προκειμένου να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένα κάθε φορά συμφέροντα. Συμμεριζόμαστε τις αγωνίες αυτών των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη διάταξη που προβλέπει ότι με απόφαση του φορέα μπορεί να καθορίζεται η εσωτερική διάρθρωση υφιστάμενων παραρτημάτων που στην πράξη οδηγεί στην κατάργηση παραρτημάτων και ειδικά του παραρτήματος Θεσσαλονίκης, που είναι άλλωστε το μοναδικό που υπάρχει. Συμφωνούμε με την πρότασή τους να διαγραφούν οι λέξεις υφιστάμενων ή που αφορούν στο παράρτημα Θεσσαλονίκης και προστίθενται οι λέξεις των εφεξής, ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι η διάρθρωση θα αφορά μόνο σε νέα παραρτήματα. Η εν λόγω αλλαγή κρίνεται απαραίτητη διότι εξυπηρετεί, όχι μόνο η πρόταση μάλλον για αλλαγή κρίνεται απαραίτητη, διότι εξυπηρετεί όχι μόνο τη Μακεδονία, αλλά περιπτώσεις από όλη τη χώρα. Για παράδειγμα, περιπτώσεις δασικών εκτάσεων από την Κρήτη εξετάζονται από αυτό το συγκεκριμένο παράρτημα. Είναι σημαντική η προσθήκη που προτείνουν οι εργαζόμενοι, διότι το παράρτημα της Θεσσαλονίκης αποτελεί μέρος της κεντρικής υπηρεσίας, όλοι οι υπάλληλοι υπάγονται διοικητικά στις διευθύνσεις της κεντρικής υπηρεσίας και εκτελούν καθήκοντα των διευθύνσεων της κεντρικής υπηρεσίας, ενώ μόνο, απλά και μόνο χωροταξικά εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη. Συνεπώς, τυχόν διάρθρωση του υφιστάμενου παραρτήματος Θεσσαλονίκης σημαίνει εσωτερική αναδιάρθρωση των διευθύνσεων της κεντρικής υπηρεσίας και άρα αλλαγή της οργανωτικής δομής του φορέα. Για το άρθρο 26, αναφορικά με τη δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποστήριξης της διενέργειας εμπραγμάτων δικαιοπραξιών επί ακινήτων με την ονομασία Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου. Κατά την άποψή μας, ανοίγει ο δρόμος για το ψηφιακό συμβόλαιο. Ο χαρακτήρας του οποίου περιγράφεται στο εξελισσόμενο ανοιχτό διαγωνισμό για το έργο Ηλεκτρονικός Φάκελος Μεταβίβασης Ακινήτων. Η αποχή άλλωστε των συμβολογράφων, που αυτή την περίοδο είναι σε εξέλιξη, αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Οι δε δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού ότι απλά και μόνο αλλάζει η μορφή του συμβολίου, κατά την άποψή μας δεν είναι επαρκής ή μάλλον να το πω διαφορετικά, είναι παραπλανητικές. Τέλος, για το άρθρο 31, αναφορικά με ρυθμίσεις προσωπικού της ΑΕ ΙΔΙΚΑ. Οι διατάξεις αυτές θα συμφωνήσουμε καταρχήν με την άποψη των εργαζομένων, την οποία και μεταφέρουμε εδώ,
ότι οι διατάξεις αυτές δεν εξαλείφουν ανισότητες και αδικίες. Συνεχίζεται η απαράδεκτη κατηγοριοποίησή τους χωρίς εργασιακά δικαιώματα. Μάλιστα, η κυβέρνηση δεν έλαβε υπόψη τις προτάσεις που έκαναν οι εργαζόμενοι, οι οποίοι ζητούν να προσθεθεί στις ελόγω ρυθμίσεις, στην παράγραφο 2, και το προσωπικό που προσλήφθηκε με τον διαγωνισμό 2-1 κάθετος 7 μη του 2006 του ΑΣΕΠ, και το οποίο προσλήφθηκε κατά ένα μέρος του από το ΚΙΙΚΙ και κατά ένα μέρος του από την ΙΔΙΚΑ. 2. Να αλλάξει η καταληκτική πρόταση της παραγράφου 3 προκειμένου να καταβάλλεται αποζημίωση στο σύνολο του προσωπικού. Δηλαδή, όσοι έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για χορήγηση σύνταξης. 3. Να προσθεθεί παράγραφος που να επεκτείνει στο σύνολο του προσωπικού της ΕΔΙΚΑ τη μεταφορά τους σε προσωποπαγείς θέσεις, σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης, σε περίπτωση λύσης της εταιρείας ή κατάργησης οργανικής θέσης. Με αυτές λοιπόν τις παρατηρήσεις τοποθετούμαστε, όπως ήδη έχουμε αναφέρει στην πρώτη συνεδρίαση, επί της αρχής αρνητικά και στα άρθρα κατά περίπτωση και πολύ πιο συγκεκριμένα βέβαια θα πούμε στην ολομέλεια. Ευχαριστώ πολύ.